Για δέκατη χρονιά πραγματοποιείται η παρουσίαση τοπικών και αγροτικών προϊόντων Άρτος Ίνος Έλαιο, φέτος με τη μορφή φεστιβάλ τοπικών προϊόντων και γαστρονομίας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, το Σύλλογο Εστίασης Μεσσηνίας και το Σύλλογο Καταστηματαρχών Καλαμάτας. Η φετινή παρουσίαση είναι αφιερωμένη στην αυαρχίδα των τοπικών μας προϊόντων, την ελιά καλαμών, ως τρόφιμο στη γαστρονομία. Η εκδήλωση φέτος περιλαμβάνει 32 περίπτερα. Ξεκινάει σήμερα Πέμπτη το απόγευμα, όπου υπάρχει μουσικό πρόγραμμα στη Λίμνη, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και παράσταση καραγκιόζη στο πάρκο, στο Πατινάζ. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή στις 8 η ώρα το απόγευμα, ενώ αποκορύφωμα είναι την Κυριακή, όπου το βράδυ εκεί η κυρία Κουτσούκου, η σεφ, θα πραγματοποιήσει 2 συνταγές και μία σαλάτα με επίκεντρο την ελιά. Καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο να έρθει στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων το τετραήμερο αυτό, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 11.30 ώρα το βράδυ, να έρθει να επισκεφτεί το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, να δοκιμάσει και να γνωρίσει τα τοπικά μας προϊόντα. Το Άρτος Ίνος και Έλαιον είναι ένας επιτυχημένος θεσμός του Δήμου Καλαμάτας, που μετά από μια δεκαετή παρουσία μετεξελίσσεται πλέον σε φεστιβάλ αγροδιατροφικών προϊόντων και γαστρονομίας, με σκοπό την προβολή ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων του πολιτιστικού πολιτισμού και της γαστρονομίας. Εύχομαι καλή επιτυχία. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας έχει υποχρέωση να στηρίξει και στηρίζει αυτή τη δράση. Καλή επιτυχία και στους συμμετέχοντες στα καταστήματα, που πάντα βοηθούν με την παρουσία τους, και εμείς σαν Επιμελητήριο καλούμε όλο τον κόσμο στον πάρκο Σιδηροδρόμων να, με την παρουσία τους, να βοηθήσουν αυτή την εκδήλωση. Καλησπέρα και από το Σύλλογο Εστίας Μεσσηνίας. Χαιρετίζουμε και εμείς την πρωτοβουλία του Δήμου, του Επιμελητηρίου, όλων αυτών που προσπαθούν αυτοί οι θεσμοί να αναβιώσουν. Άρτος Ίνος Έλαιον είναι προϊόντα και λέξεις με τα οποία μεγαλώσανε γενιές και γενιές. Η προγειαγιά μας, η γιαγιά μας, εμείς έχουμε οπωσδήποτε την υποχρέωση να διαφυλάξουμε αυτά τα προϊόντα, να αναδείξουμε συνταγές, να μεταλαμπαδεύσουμε όλα αυτά σε επόμενες γενναίες, αδεικνύοντας τη διατροφική αξία όλων αυτών των προϊόντων. Οι σύλλογοι πρέπει να είμαστε άρρωγοι σε προσπάθειες τέτοιες που είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι και εμείς ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα που έγινε από το Δήμο και το Επιμελητήριο. Άλλωστε, ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας είναι να αποκτήσουμε κάποια στιγμή γαστρονομική ταυτότητα. Να συμβάλλουμε και σε αυτό, και σε εμείς, να βάλουμε το λιθαράκι μας, γιατί ήδη έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, τις οποίες σεβόμαστε. Άρα θα βρισκόμαστε και εμείς σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε ένα ανοιχτό μουσείο, το πάρκο του ΟΣΕ, που δεν πρέπει να γίνεται μόνο αυτές οι εκδηλώσεις, πρέπει να λειτουργεί όλο το χρόνο αυτός ο χώρος, ένας πολύ ωραίος χώρος που αγκαλιάζει πολλές δράσεις. Μέσα σε αυτές θα είναι και αυτοί που θα συμμετέχουμε κι εμείς. Χαιρετάμε κι εμείς ως Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης Καλαμάτας την εκδήλωση Άρτος Ίνος Έλαιον, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο που μας έρχεται, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, στο πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας. Ως Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης Καλαμάτας, μετά από κάλεσμα που λάβαμε από το Δήμο για να συνεισφέρουμε σε αυτή την εκδήλωση, βοηθήσαμε στην οργάνωσή της, στο να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, αλλά το βασικό είναι ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία να καταλάβουμε ότι για να πετύχουν αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει να υπάρχουν συνέργειες, και είδαμε ότι για πρώτη φορά Επιμελητήριο, οι δύο Συλλόγοι Εστίασης, ο Δήμος, καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι και είπαμε ότι οι εκδηλώσεις αυτές πλέον πρέπει να μετατραπούν σε εκδηλώσεις που να έχουν ωφέλεια για την πόλη. Είναι η 10η επετειακή εκδήλωση. Πιστέψτε μου ότι η 11η, εάν καθίσουμε από τώρα, από την επόμενη μέρα της λήξης της φετινής διοργάνωσης και δουλέψουμε παράλληλα, μπορούμε να έχουμε μια πετυχημένη εκδήλωση, μια πετυχημένη καινούρια εκδήλωση του Δήμου Καλαμάτας, η οποία θα αφήνει ισχυρό αποτύπωμα, τουριστικό αποτύπωμα,
για την πόλη τα επόμενα χρόνια. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη φετινή, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να έχουν κέρδος και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, τα 35 περίπτερα που είναι, έχουν δηλώσει συμμετοχή στη συγκεκριμένη έκθεση, αλλά και καλούμε τον κόσμο της Καλαμάτας, τους επισκέπτες που θα είναι το τριήμερο αυτό στην Καλαμάτα, να επισκεφθούν το πάρκο σιδηροδρόμων και να δουν και τις μαγειρικές ικανότητες των σεφ από τα καταστήματα που θα μαγειρέψουν την Κυριακή και θα προβάλλουν συνταγές που έχουν βάσει την ελιά και το ελαιόλαδο. Καλή επιτυχία στην 10η έκθεση Φεστιβάλ Άρτος Ίνος Έλεων Καλαμάτας. Εγώ ως Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών δικαιούμαι να κάνω ένα μικρό απολογισμό. Όπως ακούσατε από τους προηγούμενους ομιλητές, η παρουσίαση αγροτικών τοπικών προϊόντων μετασχηματίζεται. Έφτασε η στιγμή δηλαδή. Και αν κάνω ένα μικρό απολογισμό, η πρωτοβουλία του Δήμου να οργανώσει αυτή την έκθεση στο μοναδικό πάρκο ήταν να δώσει βήμα σε παραγωγούς, στην ουσία σε μεταποιητές, παραγωγούς μεταποιητές. Όμως η ζωή το έφερε και το ορίμασε ώστε και το επιμελητήριο και οι σύλλογοι εστίασης μέσα στην κοινή δράση και επί των αιγίδα του Δήμου να το μετασχηματίσουν. Πρέπει να βηματίζουμε με την εποχή, πρέπει να διαβάζουμε την εποχή. Επιτρέψουμε όμως και από την ειδικότητά μου και από τη θέση μου, ο Δήμος βέβαια δεν κάνει αγροτική πολιτική, η αγροτική πολιτική κάνει η περιφέρεια και κάνει το Υπουργείο. Ο Δήμος στηρίζει τους τοπικούς παραγωγούς. Όμως πρέπει να πω ότι θέλουν μεγαλύτερη στήριξη όχι μόνο από το Δήμο, από την κεντρική κυβέρνηση η παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα. Σκεφτείτε μόνο ότι όχι μόνο στη Μεσσηνία αλλά και σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει αγροτικό επιμελητήριο. Με χαρά διαβάζουμε πρωτοβουλία της κυβέρνησης, κάτι πάει να γίνει. Δεν έχει ακόμα γίνει νομοσχέδιο. Άρα αυτό που γίνεται και μετασχηματίζεται, το επιμελητήριο έχει κάθε λόγο, οι σύλλογοι εστίες έχουν κάθε λόγο, οι μεταποιητές έχουν κάθε λόγο και πάντα από την αιγίδα του Δήμου να δυναμώσει αυτό όσο μπορεί και περισσότερο. Είναι μια ευχάριστη γιορτή, είναι μια καλοκαιρινή γιορτή και για τους επισκέπτες και για τους δημότες. Νομίζω το ξέρει ο κόσμος πια, έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό και να δει και να διασκεδάσει και να δοκιμάσει. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία. Ο απολογισμός νομίζω μέχρι τώρα είναι θετικός και εύχομαι στο μετασχηματισμό αυτό να τύχει της υποστήριξης και να βρει τον δικό του δρόμο όλο αυτό το πράγμα.